Ψυχική αιμοδοσία και δειγματοληψία μυελίου των οστών πραγματοποίησαν το Εσπερινό ΕΠΑΛ Κομωτινής, το Πειραματικό ΔΙΕΚ Κομωτινής και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κομωτινής το απόγευμα της Τετάρτης 29 Νοεμβρίου του 2023 στις εγκαταστάσεις του κτηριακού συγκροτήματός τους. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε αριθμό συμμετεχόντων αιμοδοσία που πραγματοποιείται κάθε χρονιά και οι διευθυντές των σχολείων που συμμετείχαν σε αυτήν αναφέρθηκαν στην προσπάθεια που γίνεται για ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητών και εκπαιδευομένων τους στον ευαίσθητο αυτό τομέα της προσφοράς αίματος. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και μέλη του Συλλόγου Καρκινοπαθών του Νομού Ροδόπης, η Δύναμη Ψυχής, όπου και ενημέρωσαν για τη δειγματοληψία μυελίου των οστών και έλαβαν δείγμα από όσους θέλησαν να δώσουν. Μάλιστα, θέλουμε να μας πείτε λίγο για τη σημερινή εκδήλωση και πώς βλέπετε και τη συμμετοχή. Το ΕΠΑΛ ετήσια συμμετέχει σε μια διαδικασία αιμοδοσίας και μάλιστα με πολύ μεγάλη αποδοτικότητα. Αυτό οργανώνεται από τον Σύλλογο, από το Σωματείο Εθελοντών Αιμοδοτών Ροδόπης και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας με την ομάδα εθελοντών που έχει, που είναι περίπου 25 φοιτήτριες, γιατί σε εμάς η πλειοψηφία των φοιτητών είναι φοιτήτριες, συμμετέχει και βοηθάει με όλους τους τρόπους. Ο σκοπός μας είναι αφενός και πρωταρχικά να βοηθήσουμε την αιμοδοσία, αλλά και αφετέρου να την επικοινωνήσουμε περαιτέρω, καθώς και να εκπαιδεύσουμε τους εθελοντές και εθελοντρίες, έτσι ώστε να μπορούν να προσφέρουν ιδανικά στις θέσεις του εθελοντή σε αυτή και ανάλογες περιστάσεις. Σήμερα η συμμετοχή ξεπέρασε τις προσδοκίες. Κοιτάξτε, πάντα στο ΕΠΑΛ υπάρχει σχετικά μεγάλη συμμετοχή, ακόμα είμαστε σε εξέλιξη, αλλά οι καρέκλες μας είναι μέσα συνέχεια γεμάτες. Πιστεύουμε ότι θα τα πάμε καλά. Και μαζί με τα ΙΕΚ διοργανώσαμε αυτή την ημέρα αιμοδοσίας για να συμμετέχουμε, όπως όλοι είναι τους ελληνικούς φορείς, στο... Πώς βλέπετε τη μέχρι στιγμής συμμετοχή? Η συμμετοχή είναι πολύ καλή. Βέβαια έχουμε κάνει καλή εμπειρία από πέρυσι και τα περασμένα έτη. Νομίζω ότι είναι από τις πιο επιτυχημένες αιμοδοσίες που γίνονται κάθε χρόνο μέσα στην πόλη. Και αυτό ελπίζαμε και για φέτος και όντως είναι και φέτος έτσι τα πράγματα. Δηλαδή έχουμε αρκετά μεγάλη συμμετοχή. Σε βαθμό που σκεφτόμαστε να τους ξανακαλέσουμε ίσως να κάνουμε συμπληρωματικά και σε δύο μέρες και τα υπόλοιπα παιδιά που θα έρθουν. Χάρη στην αγαστή και γόνιμη συνεργασία που έχουμε με το Εσπερινό ΕΠΑΛ και με το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, την κυρία Βλάχο, πραγματοποιείται σήμερα για συνεχόμενη χρονιά, όπως είπε και ο κ. Ξανθούλης, η εθελοντική αιμοδοσία. Με συμμετοχή, μεγάλη συμμετοχή και των μαθητών και των σπουδαστών μας. Και φυσικά και στόχος μας και εμάς σαν δημόσιο πειραματικό ΙΕΚ είναι να ενθαρρύνουμε και να ενθαρρύνουμε τους νέους και τους σπουδαστές μας να συμμετέχουν σε αυτές τις δράσεις. Και κάναμε μια αντίστοιχη τον Οκτώβριο όταν ξεκινήσαμε τα μαθήματα με δειγματοληψία, έδωσαν οι σπουδαστές μας δείγμα μυελού των οστών, γιατί θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και υπέτατη έτσι η κοινωνική πράξη αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο. Και θεωρώ ότι θα την καθιερώσουμε και σίγουρα θα ξαναγίνει όπως είπε και ο κύριος Ξανθούλης και σε επόμενο διάστημα. Ήδη έχει γίνει θεσμός τα τελευταία χρόνια, γιατί το κάνουμε, δηλαδή δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη χρονιά. Το κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια, κάθε χρόνο. Και με μεγάλη προθυμία και συμμετοχή και των παιδιών, και αυτό είναι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα όλους μας, έτσι, γιατί οι δράσεις αυτές πρέπει να γίνονται και να ενημερώνονται πάνω σε αυτό. Και εσείς στη σημερινή εκδήλωση που έχει ως στόχο εκτός από την εθελοντική αιμοδοσία να μάθουν για τους δότες μυελού των οστών και να γίνουν και μέλη. Και όποιος θέλει να γίνει και δότες μυελού των οστών. Πώς είδατε τη συμμετοχή μέχρι στιγμής? Επειδή τώρα ξεκίνησε, δεν έχουμε εικόνα, θα σε λίγο λογικά θα έρθουμε. Θεωρείτε ότι είναι αρκετά ενημερωμένοι οι νέοι? Όχι, δυστυχώς δεν είναι καθόλου. Και μάλιστα αυτό το βλέπουμε και σε όλες τις ενημερώσεις. Οι πιο πολλοί έχουν την αντίληψη την παλιά ότι για να γίνει κάποιος δότης μυελού των οστών είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Και όπως γινόταν παλιά από την λεκάνη, τη σπονδυλική στήριξη, ότι γίνεται πάλι έτσι. Δεν γνωρίζουν πλέον ότι γίνεται από τη φλέβα όπως γίνεται και η αιμοδοσία. Και ότι είναι κάτι πολύ πιο εύκολο.
Δότες με αλλού των οστών μπορεί να γίνουν μόνο οι άντρες. Όχι, δότες με αλλού των οστών μπορεί να γίνει οποιοδήποτε είναι υγιής από 18 έως 45 ετών. Πολύ ωραία. Βλέπετε υπάρχει ενδιαφέρον και για να ενημερωθούν από όσους έχουν προσέλθει. Υπάρχει και μάλιστα επειδή οι περισσότεροι που απευθυνόμαστε είναι νέα παιδιά, είναι φοιτητές που είναι στην πόλη μας. Γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει και μία δράση με το Πανεπιστήμιο. Ξεκινώ τη νέα μου ζωή δίνοντας ζωή. Είναι μία δράση ενημέρωσης που την ξεκινήσαμε μαζί με τις συνάψεις και πάμε στις σχολές και ενημερώνουμε τους φοιτητές για να δραστηριοποιηθούν και να ενημερώσουν και άλλους φοιτητές για να μπορέσει αυτό όλο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο να προχωρήσει με τη δήλωση μαθημάτων, ο φοιτητής να ενημερώνεται αν θέλει να γίνει δότης μελού των οστών. Το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέσα στην παιδεία μας πρέπει να μπει και αυτό και όχι να ψάχνουμε μόσχευμα τα σπίτι μας. Αυτό θα πρέπει όλοι να είμαστε συνειδητοποιημένοι και να προσφέρουμε, γιατί είναι μια προσφορά που γίνεται όσο είμαστε καλά, είναι μια προσφορά που μπορούμε να την κάνουμε και πολλές φορές αν μας τύχει, που δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να είμαστε συνειδητοποιημένοι και μας φέρνει μόνο χαρά.